Το αδιαχώρητο επικρατούσε πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο χώρο διεξαγωγής του διήμερου που φιλοξενείται στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης αλλά και πολίτες παρακολούθησαν την έναρξη του συνεδρίου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Είμαστε σήμερα εδώ στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων για τη διαχείριση των αποβλήτων μαζί με μια μεγάλη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αλλά και κομματική αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θεωρούμε ότι τα στερεά απόβλητα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα του περιβάλλοντος και της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παρά την πολύ μεγάλη συσσόρευση και καθυστέρηση παρεμβάσεων και λύσεων στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, πιστεύουμε ότι στη σημερινή κατάσταση που η κοινωνία μας μαστίζεται από μια πολύ μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση, μέσα από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων μπορούμε ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε τις αξίες της κοινωνικής λειτουργίας μέσα από τη συμμετοχή του πολίτη στην διαλογή, στην πηγή και στην ανακύκλωση, αλλά και να δώσουμε ευκαιρίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην τοπική οικονομία να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει πόρους και ενέργεια μέσα από τα στερεά απόβλητα. Πιστεύουμε ότι οι νέοι περιφερειακοί σχεδιασμοί με τις σημαντικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και την μεγιστοποίηση του ρυθμού της ανακύκλωσης αποτελούν και πρόκληση και ευκαιρία. Και θα συμβάλλουμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην αποκέντρωση της ανάπτυξης αλλά και στην αποκέντρωση της γνώσης. Είμαστε σήμερα εδώ για να μπορέσουμε μέσα από το διήμερο να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε και τελικά ελπίζω η κεντρική εξουσία να εφαρμόσει το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα αστικά απόβλητα και στη χώρα μας. Η Ευρώπη έχει διδάξει. Εμείς είμαστε πίσω. Πίσω στον εξορθολογισμό για να μπορέσουμε μέσα από λίγα χρήματα να κάνουμε ποιοτικότερα πράγματα και βέβαια το χρωστάμε αυτό διότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή φορτίζεται και πρέπει στις νέες γενιές να δώσουμε ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα που είναι στο συνέδριο, η αυτοδιοικητική αλλά και οι πολιτικές ηγεσίες που συμμετέχουν μέσα από εκπροσώπους να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή περπατησιά ώστε η νομοθετική εξουσία άμεσα να νομοθετήσει και οι Δήμοι μέσα από συμπράξεις να εφαρμόσουν. Ένα πανηγύρι για την πόλη της Αλεξανδρούπολης στην τοπική αυτοδιοίκηση με 300 και πάνω δημάρχους εδώ, υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων που εμπλέκονται στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και ένα θέμα το οποίο φιλοδοξούμε από την ΚΕΔΕ και τη ΣΠΕΔ να λυθεί εδώ δίνοντας δρομολογίες κατευθύνσεις από συνεννόηση και από το άπλωμα μοντέλων διαχείρισης σε όλα τα μέρη του κόσμου τα πιο πετυχημένα. Είναι καιρός, γιατί χάσαμε πάρα πολύ καιρό ήδη, είναι καιρός να ομονοήσουμε και να συμφωνήσουμε για τα μοντέλα εκείνα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν σε κάθε τόπο με διαφορετικότητα λόγω των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν. Ακριβώς λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να πετύχουμε και το αντίστοιχο κατάλληλο μοντέλο για κάθε τόπο, αλλά και να κερδίσουμε τον χρόνο που ήδη χάσαμε, σήμερα και αύριο θα δώσουμε απαντήσεις και ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ταλανίζει τους Δήμους και τις κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα, θα έχει την απαρχή της λύσης του. Εγώ καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους δημάρχους εδώ στην Αλεξανδρούπολη και από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, πρόκειται περί μιας πόλης που πολλοί από αυτούς τη ζηλεύουν. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, πέρα από τα συνέδρια, τις θεωρίες και τις απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται, πρέπει επιτέλους να φτάσει σε αποτέλεσμα. Επί 20 χρόνια βρίσκεται στη μέση, σε ένα μετέωρο βήμα, χωρίς να ολοκληρώνεται. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές, ευθύνες μη αποτελεσματικότητας που στο τέλος όλη αυτή η κατάσταση μετακυλίεται σε βάρος του πολιτιστικού και του περιβαλλοντικού μας αποθέματος. Πρέπει να τελειώνουμε. Στην περιφέρειά μας έχουμε δύο σημεία σημαντικά όπου έχουμε προβλήματα. Έχουμε τον ΟΕΔΑ της Αλεξανδρούπολης και τον ΟΕΔΑ της Καβάλας όπου και εκεί πρέπει να κάνουμε τα βήματα που πρέπει. Διαθέσαμε σημαντικούς πόρους έως τώρα, περίπου 28 εκατομμύρια από το 2000 μέχρι σήμερα. Πρόκειται να διατεθούν άλλα 100 εκατομμύρια, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι τα βήματα είναι αργά και δεν είναι εκείνα που πρέπει. Η περιφέρεια βέβαια δεν έχει το μέρος της υλοποίησης, έχει μόνο το μέρος του ελέγχου
και της έγκρισης και της χρηματοδότησης ως προς σε ό,τι αφορά το ΠΕΠ. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη διαχείριση των πλέον υπευθύνων και πιο κοντά στην κοινωνία των Δήμων.